Καλημέρα, καλημέρα. Από την πιπεριά της Αρυδαίας. Βλέπω πολύ ωραίες εκτάσεις, τα σπαράγγια είναι έτοιμα. Ποιος θα τα μαζέψει τώρα που δεν επιτρέπεται η είσοδος εργατών γης? Έχει γίνει ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Έχει ψηφιστεί μια τροπολογία προχθές, πριν δύο μέρες, που δίνει μια λύση στο πρόβλημα, αλλά λίγο καθυστερημένη βέβαια. Άρα μπορούν ελεγμένα και με rapid test και τα λοιπά ή με πιστοποιητικό φωτισμό να έρθουν κάποιοι. Εσείς από ποιες χώρες δουλεύετε, ποιοι είναι κοντά σας και έρχονται? Από Αλβανία, γιατί εντάξει, από την Αλβανία σε δύο ώρες είναι εδώ. Είναι πολύ κοντά, ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ κοντά και... Οπότε για να βγάλουν μεροκάματο. Το μεροκάματο πόσα λεφτά είναι? 30 ευρώ συν το εργόσιμο. 30 συν το εργόσιμο. Άρα δεν πηγαίνει, ξέρω εγώ, στα 33 κοστίζει σε εμάς. Τώρα μου κάνει, θυμάμαι όταν ήμουν παιδί, σπουδαστάκι, ένα από τα προσφυλέστερα μεροκάματα που κάναμε για να μπορέσουμε να την ψευτοβγάλουμε ήταν να πάμε στις ελιές, να πάμε σε κάποια συγκομιδή. Φέτος πρέπει να είμαστε, τώρα πια πρέπει να είμαστε πολύ πλούσιοι εμείς οι Έλληνες. Γιατί δεν βλέπω να υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για να κάνει κάποιος μεροκάματα. Αυτό ήθελα να σας πω. Γιατί δεν πάνε οι Έλληνες? Πήγες Έλληνες, ζήτησες Έλληνες να... Ναι, είπατε. Πώς δεν ζητήσαμε? Ζητήσαμε, έχει κάνει και ο Δήμος μια δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουν έρθει αρκετοί. Ήρθαν. Μείνανε. Ήρθαν. Κάποιοι μείναν, κάποιοι φύγανε, εντάξει. Άντε μπράβο. Εντάξει, παίρνω πίσω αυτό που είπα. Γιατί η άποψή μου πάντα ήταν ότι περιμένουμε ένα διορισμό στο δημόσιο. Από ό,τι φαίνεται κάποιοι που έχουν ανάγκη για το γάλα σε παιδί, καλό πηγαίνουν. Που λέμε, αυτή η καθυστέρηση για τη χαρτούρα, για την διαδικασία, για τους μετακλητούς, ναι. Ξεσήκωσε ένα ποσοστό από τα δικά μας τα παιδιά και... Άντε μπράβο. Ήρθα στον κάμπο κι αυτοί. Άντε μπράβο, να δείξουμε ότι είμαστε δουλευτά. Δεν είναι μια δουλειά για να είναι μόνιμη να... Αλλά είναι κάτι το πάνω. Είναι εποχιακή. Ναι, βέβαια. Είναι για 40 πρόεδρε, μετά τα σπαράγια, τι άλλο βγάζεις εκεί πέρα, τι έχετε? Η περιοχή μας εδώ στην Αλμοπία είναι ευλογημένη. Έχουμε παραγωγές όλο τον χρόνο, αρχίζει γενομένες από το σπαράγγι. Πάμε κατευθείαν στο το κεράσι, που, στο οποίο, στην συγκομιδή του οποίου χρειάζονται πολύ περισσότερα χέρια. Βέβαια. Και βέβαια, συνεχίζουμε. Το δέντρο χτυπιέ το καρπό. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ούτε σπαράκι είναι, ούτε ροδάκινο είναι. Στο σπαράκι μπορεί να είναι στην περιοχή της Αλμοπίας και λίγο στην Πέλα κάποια κτήματα, κάποιες εκτάσεις. Ακούστε τώρα για να μαθαίνουμε. Το σπαράκι αυτό εξάγεται. Εξάγεται. Πού πάει? Τη Γερμανία ως επιτοπλίστων και κάποιο ποσοστό Ελβετία, Ιταλία, Ολλανδία. Όλα τα αυτά και σπαράγγι. Έτσι, όλα αυτά λοιπόν, όλα αυτά είναι εξαγώγημα προϊόντα. Είναι χρυσολογικό, ναι, να το αγκαλιάσουμε. Η Ευρώπη σε ένα, κάποτε μια φορά και ένα καιρό η Ελλάδα είχε αγροτική παραγωγή που έφτανε το 10% των όσων χρειαζόμασταν να φάμε. Τώρα πια μας φτάνει η παραγωγή και έχουμε και σημαντικό αριθμό εξαγωγών. Και οι εισαγωγές έχουν περιοριστεί. Παράγεις αυτά που θες. Ο Γερμανός λοιπόν τρώει κεράσι από την Ελλάδα, από εκεί πέρα, από τα χωράφια αυτά, και τρώει και σπαράγγι από την Ελλάδα. Σπαράγγια. Το σημαντικό στο σπαράγγι το δικό μας σε σχέση με το γερμανικό, γιατί οι Γερμανοί έχουν τις δεκαπλάσιες εκτάσεις από εμάς και έχουν και την εσωτερική κατανάλωση, είναι ότι εμείς είμαστε πιο πρώιμοι. Εμείς ξεκινάμε 1-1,5 μήνα πιο μπροστά από τους Γερμανούς και αυτό έχει το ανάλογο αντίκτυπο και στην τιμή. Αυτό το διάστημα που είμαστε μόνοι μας εμείς στην γερμανική αγορά, οι τιμές είναι στα ύψη. Είναι ευλογημένη η γη. Ό,τι και να καλλιεργείς στο εύκατο κλίμα, έχει τις προδιαγραφές να γίνει νοστιμότερο από κάποια άλλα. Και θα ήθελα να συνεχίσω και για τα άλλα τα προϊόντα. Μετά όσο φέρνουμε στο καλοκαίρι, πάμε στα οποροφόρα, ροδάκινα, πολλά βερίκοκα, δαμάσκινα. Εμείς εδώ στο δικό μας το χωριό, στο συνεταιρισμό μας, στα φύλλα εινοποιήσιμα και επιτραπέζια τα τελευταία χρόνια, ακτινίδια, κάστανα,
Μέχρι τον Νοέμβριο συγκομίζουμε προϊόντα. Καζάνια για τσίπουρα, ποιο μήνα κάνετε? Καζάνια για τσίπουρα, αυτό θα σας το έλεγα, θα σας το έλεγα στο τέλος. Εδώ στο χωριό μου κάνουμε μια πολύ πετυχημένη γιορτή τσίπουρου τον Νοέμβριο μήνα, που τελειώνουν όλες οι παραγωγές. Τέλεια. Άντε, Νοέμβριο, άμα δεν έχουμε ξεπεράσει από τον COVID, θα σταματήσουμε να κατέβω. Στο λέω δηλαδή. Ναι, έτσι ακριβώς, να τελειώσει αυτό το κακό με το COVID και σας περιμένουμε να δείτε. Εντάξει, να πάμε λίγο στα παλιά, να θυμηθούμε. Τα παιδιά δεν πίνουν τσίπουρο, ρε παιδί μου, δεν πίνουν και τους πειράζει. Θα έρθουν για το μεζέ. Για το μεζέ. Και κρασί, και κρασί. Γεια σου, ρε πρόεδρε. Γεια σου. Γεια, να είσαι καλά. Λοιπόν, καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλημέρα σε όλα τα παιδιά, να είστε καλά.